κεφάλι. Σε ρωτήσεις. Πρώτο φιλικό, πρώτες εντυπώσεις του. Okay, we play two teams each half, especially we show one good compactness, we show one good aggressivity. It was good control game for us and personally me am satisfied how the team looks on the field. Ήταν ένα πρώτο φιλικό παιχνίδι. Η ομάδα αγωνίστηκε με δύο διαφορετικές δεκάδες, μία σε κάθε ημίχρονο. Δείξαμε ότι είμαστε συμπαγείς, δείξαμε μια επιθετικότητα και η προσωπική μου άποψη είναι ότι η ομάδα δείχνει ότι είναι σε ένα καλό επίπεδο. Είναι μια ομάδα που προς το παρόν έχει πολλά νέα παιδιά. Τι είναι αυτό που του αρέσει, τι βλέπει ας πούμε σε αυτή την ομάδα που του αρέσει ή κάποια στοιχεία που μπορεί να βλέπει στους νέους. Everybody who is in our squad, he deserves to be in PAOK team. Doesn't matter if we are young or old. We, especially young guys, give us a lot of fresh bloodness, a lot of aggressivity, a lot of other things, and they work very hard. And I believe in what I saw in the trainings and today. They improve a lot and they can help us a lot during the season. Το ότι υπάρχουν νέα παιδιά, σαφώς όποιος παίκτης είναι εδώ σίγουρα αξίζει να βρίσκεται στον ΠΑΟΚ. Το ότι υπάρχουν νέα παιδιά μας δίνουν στοιχεία, μας δίνουν μια φρεσκάδα. Το νέο αίμα πάντα μας δίνει μια φρεσκάδα, μας δίνει μια ενέργεια. Είναι παιδιά τα οποία δουλεύουν πολύ σκληρά στις προπονήσεις, δείχνουν πολλά καλά στοιχεία και πιστεύω ότι θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν και καθ' όλη τη διάρκεια της σεζόν. Είδαμε μια εκπληκτική απόκριση του Δελιγμανίδη στο δεύτερο ημίχρονο. Μπορεί να το σχολιάσει λίγο. Yes, of course. I was so happy when I saw that Δελιγμανίδης saved this very dangerous shoot. He was totally calm. He worked so good. But I must say even that Balomenos and Alex, they work so good. Future is in front of them. We wait here to come back Kotarski and we are one good group. And I only can say for Δελιγμανίδης to continue to work like this and to don't worry about nothing. Είμαι πολύ χαρούμενος για την επέμβαση και γενικά για την απόδοση του Τάλι. Είναι ένα πολύ καλό παιδί, όπως και ο Μπαλωμένος και ο Άλεξ που είναι εδώ της Χιόψης. Σίγουρα περιμένουμε και τον Κοτάρσκι να επιστρέψει και είμαστε ένα πάρα πολύ καλό γκρουπ που δουλεύει σκληρά. Αυτό που έχω να πω για τον Δελιγμανίδη είναι ότι πρέπει να συνεχίσει να δουλεύει σκληρά και έχει όλο το μέλλον μπροστά του. Αισθάνεται μήπως και λίγο μπαμπάς τώρα που το είπε, γιατί για τον γκρουπ είναι ο μεγαλύτερος, είναι λίγο μπαμπάς όλων των παιδιών. That will be Zivko and the kids. Zivko and kids. Νομίζω ότι σχετικά με τους τερματοφύλακες ο τίτλος που το μπορούσαμε να δώσουμε είναι ο Zivko και no, τα παιδιά no, του. No, joke. I try to give them a lot of advices, even to Dom, even to the young players, to don't fall down on some things, to improve every training, to improve every game, because in front of them it's a big future. Όχι, εντάξει, αστειεύτηκα στην αρχή. Προφανώς προσπαθώ να τους δίνω όσες περισσότερες συμβουλές μπορώ και στον Ντόμ και στα υπόλοιπα παιδιά που είναι ακόμα πιο νεαρά. Είναι ένα γκρουπ με πολύ καλούς τερματοφύλακες και προσπαθώ να τους βοηθάω όσο μπορώ και όπως μπορώ. Επειδή είναι τα παιδιά που είναι χρόνια στην ομάδα, αντιλαμβάνεται, αφουγκράζεται την ανησυχία του κόσμου. Σε 20 μέρες ο ΠΑΟΚ θα δώσει ευρωπαϊκό παιχνίδι. Είναι νοπός ο περσινός αποκλεισμός. Και η ενίσχυση δεν έχει έρθει στο βαθμό που θα ήθελε του προπονητή, το είπε κιόλας ο ίδιος. But like I say, first of all, this is not a question for me, but secondly, I say, doesn't matter who is in our squad, they deserve to be in PAOK. We, like a team, we will give everything to win every game. We will go now, next game, first our official game is with Israel team. We will try everything to win them in these two games and to pass to next round. Πρώτον, δεν είναι μια ερώτηση την οποία θα μπορούσα να απαντήσω εγώ, αλλά δεύτερον, σίγουρα αισθάνομαι πολύ καλά για την ομάδα και οι παίχτες που βρίσκονται εδώ αξίζουν να βρίσκονται εδώ, οπότε νομίζω ότι έχουμε μπροστά μας τα παιχνίδια με την ομάδα από το Ισραήλ. Θα δώσουμε τα πάντα όπως κάνουμε σε κάθε παιχνίδι, θα βάλουμε τα δυνατά μας ώστε να κερδίσουμε και τα δύο παιχνίδια και να περάσουμε στον επόμενο γύρο.